Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ζήτημα να συζητήσουμε. Μένω με το καλό παιδί που τα κάνει όλα εντό εγώ σωστά και δεν είμαι ερωτευμένη ή ο ορισμός του βολέματος ή έτσι έχουν τα πράγματα. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, αγάπη Σα έχω γράψει και στο παρελθόν. Ναι, μα έχει γράψει και στο παρελθόν. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε αυτά που μα έχει γράψει και στο παρελθόν. Και θα τα συνδυάσουμε με αυτά που μα γράφει τώρα να βγάλουμε μια άκρη. Και να σε βοηθήσουμε και εσένα να βγάλει μια άκρη. Σήμερα σα γράφω για να θίξω ένα θέμα το οποίο απασχολεί και εμένα τη δεδομένη στιγμή. Αλλά πιστέψτε με και την πλειοψηφία τη ηλικία των 25 έω 35 ετών στην Κύπρο. Ένα Κύπριο Το ερώτημα είναι απλό, αλλά η απάντηση περίπλοκη. Μένω με κάποιον που απλά είναι το καλό παιδί, ενδιαφέρεται, αλλά συναισθηματικά δεν μου λέει και πολλά. Είναι το καλό παιδί από την καλή οικογένεια που θα σε γνωρίσει σε όλους, έχει τη δουλειά του, σου μιλάει ευγενικά, σε ψάχνει μέσα στη μέρα, έχεις από εκείνον το καλημέρα και το καληνύχτα, είναι τυπικά σε όλα του σωστός εντός εισαγωγικών. Όμως, εσύ ρε παιδί μου, δεν νιώθεις έρωτα. Μήπως είμαι αχάριστη. Μήπως δεν βλέπω τι καλό παιδί μου έτυχε και εγώ με για αληθινό έρωτα και στο τέλος θα χάσω και τα αυγά και τα πασχάλια. Φοβάμαι λίγο να μείνω μόνη μου. Με το παιδί αυτό πάντα έρχονται τα Σαββατοκύριακα και έχουμε κανονισμένα διάφορα πράγματα που περνάμε καλά. Αλλά μέσα δεν νιώθω πάντα εκείνο το ωραίο συνέστημα του είμαι με τον άνθρωπο μου τώρα. Έχω πολλές εναλλαγές στο αν το θέλω ή όχι. Νομίζω δεν το θέλει. Εκείνο δεν μου δίνει φουλ συνέστημα. Αυτό νιώθω. Αλλά όταν το συζητήσαμε, είπε πως δίνει ό,τι έχει και ότι κάνει ό,τι και όσα μπορεί και νιώθει και πως εγώ δεν αντιλαμβάνομαι στην τελική την αγάπη του και ότι δημιουργώ πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει με το overthinking. Overthinking μου σημαίνει να σκέφτομαι υπερβολικά, υπερανάλυση. Τι κάνουμε σε τέτοια περίπτωση μένουμε για να κάνουμε μια μελλοντική οικογένεια με ήρεμη οικογενειακή ζωή με το καλό παιδί ή το τελειώνει και ίσως να υπάρχει ο αληθινός έρωτας που θα μπορεί και να έχει προοπτική για μια μελλοντική όμορφη οικογένεια αλλά και για πεταλούδες. Ρε παιδιά, μα ακούω αυτές τις πεταλούδες λίγο ανησυχώ. Γιατί δεν ξέρω πια και ποιο και ποιος σας έχουν πει ότι έρωτας είναι οι πεταλούδες στο στομάχι. Όχι, έρωτας δεν είναι οι πεταλούδες στο στομάχι. Έρωτας είναι να νιώθεις σίγουρα. Να είσαι σίγουρη, να είσαι σίγουρο ότι επιθυμεί ερωτικά και αγαπά ερωτικά αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι οι πεταλούδε. Η σιγουριά είναι εννοείται. Μπορεί να ερωτευτεί κάποιο στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Αν σα ενδιαφέρει το θέμα αυτό, αν μπορείτε, να το κάνετε vlog. Με αγάπη και θαυμασμό. Ναι, θα το κάνω vlog. Ήδη έχω δώσει μερικέ απλέ απαντήσει, αλλά θα πάμε και πίσω. Να δούμε τι μα έγραφε πέρσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια συνέχεια. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει σήμερα, που συνέβη και χθε, που, θα προχθέ, που, θα, που έχει συμβεί προχθές ή θα συμβεί αύριο. Είναι όλα μαζί, είμαστε μια συνέχεια της ζωής μας. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια σχέση μας από το υπόλοιπο της ζωής μας. Όταν μπαίνουμε σε μια σχέση, φέρνουμε μαζί μας και τον εαυτό μας. Φέρνουμε μαζί μας και τις εμπειρίες μας. Φέρνουμε μαζί μας και τα τραύματα μας, τα επιλυμένα και τα επουλωμένα, ή φέρνουμε μαζί μας και τα τραύματα μας τα νυχτά, τα αποθυμένα μας και όλα τα στοιχήματα, που, τα ζητήματα, και όλα τα στοιχήματα που χάσαμε, και όλα τα ζητήματα που δεν καταφέραμε να επιλύσουμε προηγουμένως. Πριν ένα χρόνο, η φίλη μου είχε στείλει ένα email, το οποίο αν θυμάστε, το κάναμε βίντεο, Μαζί με την κόρη μου και ήταν οδηγητικό. Είχε τίτλο: Μου είπε να κάνουμε διάλειμμα, αλλά το νιώθω πως είναι το τέλος. Και συζητούσαμε και με την κόρη μου αυτή την ιστορία, γιατί είναι νεαρή κοπέλα αυτή. Και ε, ήταν μια ιστορία ερωτική, στην οποία ε, τη είπε ο φίλο τη, ενώ ήταν φοιτητέ να κάνουν διάλειμμα, αλλά το ένιωθε πω ήταν το τέλος. Και μου έγραψε πριν ένα χρόνο μετά από το βίντεο. Αγαπητή μου κυρία Θέκλα, το είδα χθε το βίντεο, τον πήρα τηλέφωνο το βράδυ και το λήξαμε με ηρεμία. Του τελείωσε, είπε, και πιστεύω και σε μένα πια. Νιώθουμε ένα κενό στη σχέση μα, ότι αγαπιόμαστε τόσο πολύ, αλλά όχι σαν ζευγάρι. Σαν να ήταν μια μπαταρία που άδειασε. Δεν μου έχει τύχει ξανά αυτό να αγαπώ να νοιάζω με τον άλλον, αλλά όχι πια ερωτικά. Έχει οικογενειακά θέματα από παιδί, ενώ εγώ μεγάλωσα σε μια ζεστή οικογένεια τη Κύπρου. Ίσως η ανάγκη μου να το σώσω από όλο αυτό, να θέλω να το σηκώνω συνεχώς, με έκανε να γίνω η μάνα που δεν είχε και έχασα τον Ειμένη Κοπέλα του. Άρα στην προηγούμενη σου σχέση που τελείωσε ένα χρόνο πριν, ήσουν συνεξαρτώμενοι. Κάποτε στον ενθουσιασμό ξεστόμησε και τη φράση Θα Σε παντρευτώ. Προχωρώ παρακάτω και τα καλύτερα έρχονται, όσο και αν μου λείπει η καθημερινότητά τη καθημερινότητά μας. Χθε όταν του είπα ότι ίσως κάποτε πούμε τι είχαμε και το χάσαμε, συμφώνησε. Ίσως το μετανιώσει, αλλά ακόμα και γίνει αυτό και έχω μέσα μου το αγκάθι ότι με απέκλεισε ως ερωτικό σύντροφο, επομένως αντίο. Α, καλά που λέτε κι εσείς, σας ευχαριστώ πολύ, πολλά φιλιά. Και εγώ θέλω τώρα να σου κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. The one million dollar question. Έκανες ψυχοθεραπεία μετά που χώρισες όπως σε είχα συμβουλεύσει. Έκανες κορίτσι. Κορίτσι έκανες. Δεν έκανες. Είμαι σίγουρη πως δεν έκανες. Ή αν έκανες, έκανες πολύ από το σπασματικά. Πάντως δεν γράφεις ότι έκανες. Όταν τελειώνει μια σχέση. Μία σχέση η αν εκανες πολυ τελειώνει επώδυνα, όπω τελείωσε η προηγούμενη σου σχέση. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο προφανώ συνεξαρτήθηκε και έγινε η μαμά του και ψυχονοσοκόμα του. Με έναν άνθρωπο που σε απέρριψε λέγοντά σου πω δεν σε βλέπει ερωτικά, που είχε αναστατωθεί τόσο πολύ με όλο αυτό, που έστειλε γράμμα στην κυρία Θέκλε και η κυρία Θέκλε έκανε βίντεο. Και μετά εσύ είδε το βίντεο και πήγε και του είπε να χωρίσετε. Όταν τελειώνει όλο αυτό, κορίτσι μου, δεν λέμε τα καλύτερα έρχονται και δεν λέμε thank you next. Αυτό το thank you next καταστρέφει πολλούς ανθρώπους. Thank you next είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πρόσφατα που σημαίνει ευχαριστώ πολύ ο επόμενος. Δηλαδή γνωρίζουμε κάποιον δεν μας κάνει αυτός ο κάποιος, τον διώχνουμε, thank you, next, να έρθει ο επόμενος. Αυτού του είδου η αντιμετώπιση των σχέσεων, σαν να είναι πασαρέλα, και σαν να καθόμαστε και είμαστε κριτέ, ξέρω εγώ του GNTM, ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο reality, και περνάνε από μπροστά μα εγκόμενοι και εγκόμενε, και άμα δεν μα κάνει, λέμε ευχαριστώ πολύ, φύγε, α έρθει ο επόμενο να δούμε. Αυτή η αντιμετώπιση των σχέσεων η καθόλου πνευματική η καθόλου ψυχοσυναισθηματικά όριμη, η καθόλου ουσιαστική, μας οδηγεί σε τρομερά αδιέξοδο. Αποφεύγουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πρώτα και τους άλλους ύστερα. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι μας, το οποίο είναι ψυχοεκπαιδευτικό, ότι οι ερωτικές σχέσεις παίζουν κέριο ρόλο στη ψυχοσυναισθηματική ισορροπία ενός ανθρώπου, παίζουν κέριο ρόλο στο ψυχολογικό του ιστορικό, γιατί ακριβώς είναι σχέσεις οι οποίες μας φέρνουν σε επαφή με τον δεσμό που είχαμε με τους φροντιστές μας. Οι ερωτικές σχέσεις έρχονται άμεσα να ξυπνήσουν και να ξύσουν όσα τραύματα είχαμε από την παιδική μας ηλικία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μεγαλώσει σε οικογένειες τις οποίες δεν έχουμε δεχθεί ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τους γονείς μας ή με τους φροντιστές μας, Μεγαλώνοντα, όπω λέει και η θεωρία του Πολπάη και όλε οι θεωρίε των συνεχιστών του, μεγαλώνοντα, θα συναντάμε στι σχέσει μα ανθρώπου που θα μα ξυπνάνε αυτά τα δυσλειτουργικά δεσίματα. Εφόσον λοιπόν μια κοπέλα ή ένα κοπέλι έχει μπει σε μια ερωτική σχέση και αυτή η ερωτική σχέση δεν έχει προχωρήσει υγειώ, έχει καταλήξει σε μια ναρκτιστική-κακοπητική σχέση ή έχει καταλήξει σε μια σχέση που έχουμε γίνει συνεξαρτώμενος από το άλλο πρόσωπο. Όταν τελειώσει η σχέση αυτή, πρέπει να πάρουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, τις αναμνήσεις μας, το είναι μας να το πάρουμε στη ψυχοθεραπεία. Διάβασα σε ένα σχόλιο αυτές τις μέρες κάτω από ένα παλιό βίντεο που έγραφε κάποια κουπέλη, η οποία προφανώς πρώτη φορά μπαίνει στο κανάλι, η οποία λέει «Η λύση δεν είναι η ψυχοθεραπεία! Η λύση δεν ειναι ψυχοθεραπεια η λυση δεν ειναι πας να κλαίγεσαι!» Και να, να λε τα προβλήματά σου στον τιβάνι ενό ψυχοθεραπευτή. Μεταξύ των τιβάνι το έχουν οι ψυχαναλυτέ, δεν το έχουν οι ψυχολογία, οι ψυχοθεραπευτέ. Είναι μόνο στη ψυχανάλυση που ισχύει τον τιβάνι. Η λύση είναι να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που διαμέσου τη θεραπευτική σχέση επανεξετάζουμε όλο μα το είναι, επανεξετάζουμε τη ζωή μα και μπαίνουμε με τη βοήθεια του της ψυχολόγου μα μέσα στο μυαλό μα μέσα στο υποσυνείδητό μας, προκειμένου να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Λες κορίτσι μου ότι έχεις μεγαλώσει σε μια ζεστή οικογένεια της Κύπρου. Είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν είναι έτσι η οικογένειά σου. Και μου θυμίζεις πολύ τον νεανικό μου εαυτό στο δεύτερο έτος, το 1994, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ναι, έλα και εσύ εδώ να μαθαίνεις, σε ένα μάθημα που κάναμε για την οικογενειακή θεραπεία, που σηκώθηκα πάνω στο δεύτερο έτος και είπα όλο καμάρι ότι εγώ έρχομαι από την τέλεια οικογένεια και ότι οι γονεί μου είναι οι τέλειοι γονεί και ότι έχουν την τέλεια σχέση μεταξύ του και ότι μπορεί, μπορεί να, μπορεί να υπάρξει μια τέλεια σχέση. Και θυμάμαι τη διδάσκουσα, η οποία με είδε έτσι με πολύ αγάπη, φοβερή, και μου λέει είσαι μικρή ακόμη. Αυτό θα σου πω κι εγώ. Λακί μου, κάνουμε ένα βίντεο τώρα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Αν εσύ δανκώνεις, δεν μπορώ. Λοιπόν, είσαι μικρή ακόμη και σίγουρα χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία για να δεις και να μάθεις τι ακριβώς συνέβη και σε εσένα και σε εσένα μέσα στην οικογένειά σου, ώστε να έχει τάση για συνεξάρτηση και να σε ελκύει ο ψυχοσυναισθηματικός πόνος. Δεν σου κάνω διάγνωση. Σε καμία περίπτωση πρέπει να πάει σε ένα ψυχολόγο τη επιλογή σου, τη αρεσκία σου, να κάνει ψυχοθεραπεία και να ζητήσει και διάγνωση και ανάλυση του τι πραγματικά σου συμβαίνει. Το να πει thank you next. Τελειώνω μια σχέση και τα καλύτερα έπονται και πάμε στην επόμενη σχέση προτού ψυχοψαχτούμε, σημαίνει ότι είτε θα επαναλάβουμε το ίδιο μοτίβο, είτε θα λειτουργήσουμε με κάποιον άλλο δυσλειτουργικό τρόπο. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να γνωρίζω τι συμβαίνει με το φίλο σου τώρα. Μπορεί όντω να είναι ένα καλό παιδί, καλό με την καλή έννοια. Μπορεί όντω ο άνθρωπο να είναι ερωτευμένο μαζί σου και αφοσιωμένο σε σένα. Και να είναι ο χαρακτήρα του έτσι ώστε να μην μπορεί να σου λέει μεγάλα λόγια και μπλα μπλα, αλλά να δείχνει με πράξει. Μπορεί. Μπορεί από την άλλη να είναι κάποιο ο οποίο βολεύεται σε μια σχέση μαζί σου προκειμένου να φτιάξει το κυπριακό όνειρο, όπω είναι το αμερικανικό όνειρο τη ευτυχία και τη επιτυχία, το κυπριακό όνειρο. Έχω κάνει τι σπουδέ μου, έχω τελειώσει το στρατό μου, έχω, πάει, έχω βρει μια καλή δουλειά, έχω βρει μια καλή κοπέλα. Βγαίνουμε έξω τα Σαββατοκύριακα, βρισκόμαστε, έχουμε δεσμό, μεταρβωνιαζόμαστε, μεταπαντρευόμαστε, μετά τρώμε κάθε Σαββατοκύριακο στου γονεί τη ή γονεί μα, κάνουμε παιδιά και ζούμε αυτή την τυπική ζωή. Μπορεί. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να συμβαίνει με τον δεσμό σου και αν εσύ έχεις μια απέχθεια για κάτι το υγιές επειδή σε τραβάει η ψυχοπαθολογία ή αν όντω τα έχεις φτιάξει τώρα με κάποιον ο οποίο δεν είναι κατάλληλο για σένα και με τον οποίο δεν είσαι ερωτευμένη και δεν ταιριάζει και δεν μπορεί να ερωτευτεί, δεν μπορούμε να ερωτευτούμε κάποιον με τον οποίο δεν ταιριάζουμε. Και εσύ δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό, επειδή είσαι προσκολλημένη στην όποια δική σου ψυχοπαθολογία. Δεν μπορείς να πάρεις απόφαση αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία τώρα. Και είπαμε, όχι thank you next. Ευχαριστώ, όχι. Σταματάμε. Κάνουμε ψυχοθεραπεία. Βρίσκουμε τον εαυτό μας. Ανασυντασσόμαστε. Και μετά, εάν συναντήσουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά να ταιριάζουμε και να έχουμε υγιή έλξη και όχι ψυχοπαθολογική, τότε κάνουμε την επόμενη σχέση. Όχι thank you next αυτό που μας έχει καταφάει. Σχέσεις, μπορώ, μπορώ. Σχέσεις fast food, από τον ένα στον άλλον, από τη μία στην άλλη και χάνουμε τον μπούσουλα και δεν συνδεόμαστε ουσιαστικά με κανέναν από αυτούς αλλού ούτε καν και με το δικό μας αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω τις δικές σας σκέψεις πάνω στο thank you next, το οποίο ταιριάζει και λίγο με αυτό το πολύ άθλιο έρωτας με έρωτα περνάει το πολύ άθλιο ρητό με την έννοια ότι θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο και βλάπτει και δεν ωφελεί σε καμία περίπτωση. Φιλιά.